συνάδελφο τον Παρχαΐδη που λειτουργώ ως Περιφερειακή Σύμβουλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό το νέο θεσμό, θέλω να προσυπογράψω έτσι όπως ήταν οι προτάσεις και κυρίως και την προοπτική του Ταλίου Λαμίας, αλλά και κυρίως την έδρα. Νομίζω ότι αφού είχαν επιχειρήματα επιστημονικά, δηλαδή φεύγουμε σήμερα από εδώ πεπισμένοι, όπως υπόθηκε τα θέλουμε και γραφτά, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο και πρέπει ως Περιφερειακή Σύμβουλη καταρχάς της Φτιότητας να είμαστε όντως διεκδικητικοί για τη Φτιότητα, αλλά πρέπει να δούμε και τη συνοχή της περιφέρειας και αν κάποιοι άλλοι δεν τους φτάνει ως εκεί το μυαλό, πρέπει να φτάσει σε εμάς, γιατί είναι ένας νέος θεσμός. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να μπουν αντιθέσεις σε αυτή τη διετία και εγώ επειδή λειτουργήσα ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος της ενός συλλογικού οργάνου της περιφέρειας, σας πληροφορώ ότι η Περιφερειακή Σύμβουλη και οι κοινωνίες είναι πολύ πιο μπροστά σε ό,τι αφορά την περιφερειακή λειτουργία, την περιφερειακή συντήρηση από την εγγυησία του. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Να πω λοιπόν επίσης, για να μην καθυστερούμε γιατί ήδη έχει περάσει τώρα, ότι ήταν άγερος ο χρόνος ο οποίος τον έβαλε την Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας μέσα στην εξεταστική. Εκπαιδευτικοί είμαστε και γνωρίζουμε ότι δεν τολμηθίζει μια διαδικασία την ώρα που τα παιδιά έχουν το άγχος αυτό. Νομίζω ότι είναι σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου. Επίσης είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για τέτοιου είδους εγχειρήματα, αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορείς στις 45 ημέρες ούτε η εκπαιδευτική κοινότητα να προλάβει να μιλήσει, να συζητήσει, πόσο μάλλον και εμείς που είμαστε πιο έξω. Σαφώς και τα κριτήρια πρέπει να είναι εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά. Ακολουθούν τα κοινωνικά και τα τοπιστικά κριτήρια. Και νομίζω ότι είπα και στην αρχή ότι αυτά αναδείχθηκαν σήμερα εδώ. Άραγε, να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα, σφυρίζουμε και την θέση ότι η έδρα πρέπει να είναι εδώ και το ένα ΤΕΙ στην περιφέρεια της Ιτερά Ελλάδα